Δεν ξέρω γιατί θα μιλάγαμε. Εγώ αυτό που έχω πει σε όλες τις συνεντεύξεις μέχρι τώρα, αυτό έγινε σήμερα. Αυτή είναι η Παναχαϊκή. Το έχω πει ότι μπορεί να παίξει πολύ καλό βόλεϊ και θεωρώ ότι αυτό αποδείξαμε σήμερα. Παίξαμε καλά σε όλους τους τομείς. Παίξαμε με πάθος, με δύναμη, με θέληση σε κάθε μπάλα και φυσικά ήρθε αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι σε πολλά σετ ήμασταν πίσω. Καταφέραμε να τα φέρουμε μπροστά και να τα κερδίσουμε κιόλας. Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Με τι ψυχολογία σας στέλνει στο Αιγίνιο αυτή η εμφάνιση και αυτή η νίκη? Εντάξει, θεωρώ ότι από το παιχνίδι του ΠΑΟ και μετά η ομάδα είχε πολύ κακή ψυχολογία, έπαιζε πάρα πολύ άσχημα και ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι με αυτή την εμφάνιση θα ανέβει πάλι η ψυχολογία μας, θα ξαναπιστέψουμε στους εαυτούς μας αυτό που κάναμε σήμερα. Ο ένας πίστευε στον άλλον μέχρι τελευταία στιγμή. Ήδη αυτό, Μιχάλη, το σημερινό παιχνίδι. Γιατί και ο Παναθηναϊκός το ήθελε πολύ για να ξεμπερδεύει μια ώρα αρκίτερα, αλλά η Παναχαϊκή έδειξε ότι το ήθελε ακόμα περισσότερο. Όλες οι ομάδες που είμαστε στα play-out θέλουν πάρα πολύ, όχι κάθε παιχνίδι, κάθε πόντο, κάθε σετ. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Θεωρώ ότι το παιχνίδι κρύφτηκε στο πάθος και ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε άσχημα. Απλά εμείς παίξαμε καλύτερα. Παίξαμε καλύτερα σε όλους τους τομείς. Πιέσαμε πολύ από το σέρβις μας, κρατήσαμε την υποδοχή μας και ήμασταν καλύτερο πάνω στο φιλέ. Η αντεπίθεση ξεκίνησε. Το θαύμα. Το κυνηγάμε. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω στο Θεό και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Να έχουμε την υγεία μας και όλα θα πάνε καλά.